Να πάμε τώρα σε άλλες περιπέτειες που έχουν ξεκινήσει κάποιοι, τις εκλογικές περιπέτειες, γιατί ο Μάιος πλησιάζει και μαζί του έρχονται και αυτοδιοικητικές εκλογές. Και σε ό,τι αφορά εδώ το Δήμο της Πάτρας, φαίνεται ότι τα πράγματα μέρα με τη μέρα γίνονται έτσι, οι ζυμώσεις όλο ένα και περισσότερο. Πώς να το πούμε. Υπάρχει τέλος πάντων η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη. Ηλεκτρίζεται όσο προχωράμε προς εκλογές και είναι λογικό. Λοιπόν, μαζί μας εδώ στο στούντιο της Μετρόπολης. Δύο άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο των πατρινών για δύο θέσεις στο περιφερειακό, στο δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Καρβουνιάρης, συνάδελφος στο επάγγελμα, δημοσιογράφος και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του κ. Αλεξόπουλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και η κυρία Φωτεινή Συριώτη Κυπρέου. Τη γνωρίζουμε από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Πάτρας. Τώρα αποφάσισε να κατέληθει και στην πολιτική υποψήφια με το συνδυασμό του Κώστα Πελετίδη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Να ζητήσουμε ένα σχόλιο από την κυρία Κυπρέου για το προηγούμενο θέμα. Βεβαίως. Το είδατε το θέμα στο με το. Στο ίδιο εργοθεατές, αυτό στο λέτε. Το συγκεκριμένο κτίριο έχει συνέχεια προβλήματα. Δεν ανήκει στο Δήμο, ανήκει στο Πανεπιστήμιο. Μερικούς μήνες τα λέγαμε, κυρία Συριώτη. Ακριβώς, και είχε μπει ο Δήμος και φτιάξει τη... είχε μπει και είχε φτιάξει το πρόβλημα που είχε πάλι με πλημμύρισμα. Με πλημμύρα μέσα στις αίθουσες. Και πάλι το ίδιο θέμα σήμερα με τις βροχές. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καρβουνιάρη, παιδεία, Δήμος, τι γίνεται, ποιες είναι οι θέσεις παράταξης δική σας? Νομίζω πως ένα από τα βασικά ζητήματα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα θα είναι ακριβώς αυτό, με δεδομένο βέβαια ότι η παράταξή μας θα κερδίσει τις δημοτικές εκλογές. Έτσι θα είναι η δημοτική αρχή την επόμενη περίοδο. Η πραγματικότητα είναι ότι σε ζητήματα που αφορούν την παιδεία ο Δήμος έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, η δημοτική αρχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πενταετία του κυρίου Πελετίδη, που θα συμπληρωθεί αυτή την περίοδο, δεν έχει δημιουργηθεί ούτε ένα καινούριο σχολείο, ούτε καν έχει ενταχθεί κάποιο τέτοιου είδους ζήτημα στα... Κτηριακό λέτε. Ναι, κτηριακό. Έχει κτηριακές ανάγκες η Πάτρα και πολύ μεγάλες μάλιστα. Είναι ένα από τα βασικά ζητήματα λοιπόν που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Και βεβαίως η παιδεία έχει πάρα πολλά άλλα προβλήματα. Πολλά από αυτά σχετίζονται βέβαια με την κεντρική πολιτική σκηνή. Ένα από αυτά το εξετάσατε λίγο νωρίτερα και νομίζω πως προσωπική άψη, λέω, δεν λέω τώρα πλέον της παράταξής μου, οι πειραματισμοί που κάνει ο κύριος Γαβρόγλου στην παιδεία θα πληρωθούν πολύ ακριβά. Πολύ δηλαδή, ακριβά από όλους. Έτσι. Ναι, πολύ ακριβά. Η κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων έχει να κάνει με την κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση για την παιδεία έχει μειωθεί όχι δραματικά, απλά έχει... Αυτό είναι γεγονός που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν όμως πολλά κονδύλια που μπορούν να αξιοποιηθούν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, δεν αφορά ειδικά το κτηριακό, αλλά αφορά γενικότερα ζητήματα. Την περίοδο που πέρασε, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξασφάλισε στο Δήμο Πατρέων 44 εκατομμύρια ευρώ που έχουν να κάνουν με διάφορα ζητήματα, κυρίως όμως με αστικές αναπλάσεις. Από το κονδύλι αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι η απορρόφηση του Δήμου Πατρέων ήταν σχεδόν μηδενική. Τα χρήματα αυτά θα γυρίσουν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα χάσουμε, θα τα πάρουν κάποιες άλλες πόλεις που τα έχουν αξιοποιήσει και άλλου είδους κονδύλια το προηγούμενο διάστημα, όπως τα Τρίκαλα, η Καλαμάτα, τα Γιάννενα κλπ. Πάντως σίγουρα δεν θα χρησιμοποιήσει η Πάτρα από ό,τι φαίνεται, εκτός αν προλάβει η επόμενη δημοτική αρχή. Κυρία Κυπρέου, εσείς σαν πρόεδρος Ένωσης γνωρίζετε τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να σας πω ότι κατασκευάζονται νέα σχολεία στην Πάτρα. Παραδόθηκαν τα συγκροτήματα του σχολείου Βραχνίκων το 16ο Δημοτικό. Και είναι να έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για την κατασκευή του τρίτου γυμνασίου, το οποίο είχε πληγεί στην πλατεία Βουδ, το οποίο είχε πληγεί από το σεισμό. Δίπλα θα φτιαχτεί το 12ο Δημοτικό Σχολείο. Έχει αναγγείλει η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή ότι στου Λαδόπουλου με την ανάπλαση θα γίνει το Μουσικό Σχολείο. Να πούμε ότι έχουν μπει σε ενεργειακή αναβάθμιση. Για κατασκευές μιλάτε ήδη υπάρχοντων σχολείων. Το τρίτο γυμνάσιο δεν είναι κατασκευή. Το τρίτο γυμνάσιο είναι εκ νέου. Δεν μιλάμε για ανακατασκευή, μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο είχε κατεδαφιστεί και διεκδικούσε η Δημοτική Αρχή και το έχει βάλει και θα χτιστεί τώρα. Να πούμε ότι έχουν μπει 6 σχολεία στην ενεργειακή αναβάθμιση στο Δήμο, γιατί είχαν ενεργοβόρα κτίρια και έχουν μπει 6 μέσα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αυτό που λέτε. Άρα ο Δήμος της Πάτρας έχει πάρει και διεκδικεί και παίρνει τα κονδύλια όσα είναι όρημα για να φτιαχτούν, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να φτάσεις να απορροφήσεις ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Και ο συγκεκριμένος Δήμος τα απορροφά μέχρι τελευταίας δραχμής, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι χρήματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι δικά μας χρήματα από τη φορολογία που υφιστάμεθα. Άρα σε αυτό το κομμάτι και στο θέμα των σχολείων θεωρώ ότι δεν έχει μείνει καθόλου πίσω η Δημοτική Αρχή συγκεκριμένη, γιατί έχουν συντηρηθεί εκ βάθρων 40 σχολικές μονάδες από τις 257. Και να σας πω και κάτι, ειλικρινά, υπάρχει μια εφημερίδα που έβγαλε η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή με 16 σελίδες που λέει το έργο. Είναι καλό κάποια στιγμή να τη διαβάσει ο πατραϊκός λαός και να δει αν έχουν γίνει έργα από τη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή ως προς το θέμα των σχολείων, τη συντήρηση των κτηρίων, τις υποδομές που προσπαθεί να φτιάξει, το 60% μείωση στις σχολικές επιτροπές των χρημάτων και της χρηματοδότησης από την κυβέρνηση. Λέτε τώρα, μιλάτε για χρήματα τα οποία έρχονται από την κεντρική κυβέρνηση και τα οποία έχουν κουτσουρευτεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι σχολικές επιτροπές, στις οποίες τυχαίνει και είμαι και μέλος στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, κακά τα ψέματα, έχουμε 60% μειωμένη χρηματοδότηση. Και μέσα από αυτή τη μειωμένη χρηματοδότηση, θέλω να σας πω ότι η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή έχει φέρει σε λογαριασμό όλα τα χρέη, πληρώνει τη ΔΕΗ των σχολείων, πληρώνει τα τηλέφωνα, πληρώνει τους λογαριασμούς και τα χρήματα που πηγαίνουν στις σχολικές μονάδες είναι χρήματα για τη λειτουργία τους. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή δεν έχει δείξει ότι είναι προτεραιότητά της τα σχολεία και τα παιδιά μας. Κυρία Σεργιώτη, οι ενέργειες αυτές των προηγούμενων ετών της Δημοτικής Αρχής ήταν, να φανταστώ, και αυτό το οποίο σας έπεισε στο να συμπορευτείτε με την Δημοτική Αρχή του Κώστα Παλαιατίδη. Η αλήθεια είναι ότι, κύριε Γιαβρακά και κύριε Τσόλη, το να θέτεις τον εαυτό σου στην κρίση των συμπολιτών σου δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολη απόφαση, και ειδικά όταν επιδιώκεις μια σχέση έντιμη και αληθινή. Όλα αυτά τα χρόνια έχω πορευτεί με μια έντιμη στάση απέναντι στους γονείς, γιατί από εκεί προέρχομαι, από το γονεϊκό κίνημα, εργαζόμενη και συγχρόνως εθελόντρια σε ένα μητέρα και εθελόντρια μέσα στο γονεϊκό κίνημα. Και όταν η πρόταση έγινε, αν θέλω να συμμετέχω σε αυτούς που χτίζουν αυτή την πόλη και βλέποντας την αγωνία και την αγάπη αυτής της Δημοτικής Αρχής για να φτιάξει με αυτά τα λίγα που έχει, γιατί μην ξεχνάμε ότι περνάμε και μια περίοδο κρίσης. Δεν τρέχουν τα λεφτά όπως έτρεχαν άλλες εποχές. Άρα το να κάνεις το 1 ευρώ 2 με οικονομία, για μένα ήταν το ζητούμενο. Μάλιστα. Κύριε Καρβουνιάρη, εσείς γιατί με τον κύριο Αλεξόπουλο? Ναι, κοιτάξτε, είπα κάτι νωρίτερα ως παράδειγμα και νομίζω ότι αυτό είναι και το έναυσμα το οποίο με οδήγησε εμένα και πολλούς άλλους ανθρώπους στην Δημοτική Παράταξη, πρωτεύουσα ξανά του Γρηγόρη Αλεξόπουλου. Η Πάτρα τα τελευταία χρόνια έχει περάσει ένα απίστευτο πλήγμα μιζέριας, ανέχειας. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι επειδή ήταν αρνητική η Δημοτική Αρχή σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις κλπ. Λόγω των εγκλωβισμών που υπάρχουν και που προκύπτουν από την ιδεολογική της κατεύθυνση, η Πάτρα βρέθηκε σε μια πολύ άσχημη υπερειδήνηση. Γιατί όντως πραγματικά είναι γεγονός ότι όλη η Ελλάδα πέρασε μέσα από μνημόνια, άλλες όμως περιοχές και πόλεις χώρας τα αξιοποίησαν και βρήκαν τον δρόμο της ανάπτυξης. Θεωρώ ότι ο επόμενος δήμαρχος της Πάτρας θα πρέπει να έχει τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να μπορεί να λύσει ζητήματα της καθημερινότητας. Δηλαδή τις λακκούβες, η Πάτρα είναι μια πόλη, λες και είναι βομβαρδισμένη. Παραδίδεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι παρελήφθη προπενταετίας. Ο κύριος Πελετίδης θα πρέπει να πω ότι είναι ο δεύτερος μακροβιότερος δήμαρχος της Πάτρας μετά τον Ανδρέα Καράβολα. Έκανε πενταετία, οι υπόλοιποι ήταν τετραετίες. Μπορεί όποιος θέλει να κρίνει τα ζητήματα και να αποφασίσει. Μετά τον Ανδρέα Καράβολα κανείς δεν έχει πάρει δεύτερη. Όχι, λέω, έκανε μία πενταετία. Ναι, και κανείς επίσης δεν έχει πάρει και δεύτερη θητεία. Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Τα ζητήματα της καθημερινότητας. Το δεύτερο ζήτημα είναι τι έχει να κάνει σε σχέση με την ανάπτυξη. Οι ιδεολογικοί εγκλωβισμοί της Δημοτικής Αρχής της απερχόμενης την οδήγησαν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, είναι αυτή που βλέπουμε. Σε όποιον τον κάνει μπορεί να ξαναψηφίσει τη λαϊκή σπήρωση του Κουκουέ, τον κύριο Πελετίδη, κανένα πρόβλημα. Σε όποιον δεν του αρέσει και ψάχνει μια εναλλακτική, εμείς λέμε ότι ο κύριος Αλεξόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προοπτική. Μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις που δημιούργησαν και άλλες πόλεις μικρότερες από την Πάτρα, αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα για να έχουμε ανάπτυξη, επενδύσεις, άρα και θέσεις εργασίας. Καμία θέση εργασίας δεν προέκυψε στο Δήμο της Πάτρας, στον ευρύτερο Δήμο της Πάτρας, δεν είναι στο χώρο των δημοτικών υπηρεσιών, την περίοδο που μας πέρασε. Και το τρίτο είναι χρειάζονται συνθέσεις. Είναι γνωστό ότι η παράταξη του κυρίου Πελετίδη έχει μία άρνηση στο να συνεργαστεί με άλλες παρατάξεις. Εμείς μπορούμε να συνθέσουμε την επόμενη μέρα. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος, αν μία παράταξη θα κερδίσει τις εκλογές και δεν μπορεί να συνεργαστεί με τις υπόλοιπες, δεν θα διοικηθεί ο Δήμος. Σας βλέπω, ακούτε τα περί εγκλωβισμού και αντιδράτε και με τις συνεργασίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το διευκρινίσω μόνο και ας πει μετά η κυρία Σιριώτη ό,τι θέλει. Κυρία Σιριώτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το ξέρει ο κόσμος, πρέπει να το μάθει. Ο νέος εκλογικός νόμος
είναι διαφορετικός από τον προηγούμενο, δεν δίνει τη δυνατότητα στην παράταξη να κερδίσει τις δημοτικές εκλογές, εκτός να πάρει 50% να έχει πλειοψηφία στο Δήμο. Άρα απαιτούνται συνενέσεις και συνεργασίες. Εμείς μπορούμε να τις κάνουμε. Έτσι. Έχουμε απλή αναλογική και το έχουμε ζήσει στο παρελθόν, είναι κυβερνησία στο Δήμο. Πού να ξεκινήσω. Ο κύριος Καρβουνιάρης υπονόησε ότι όλα στην Πάτρα ήταν τέλεια πριν 4 χρόνια και ξαφνικά τρελαθήκαμε όλοι οι Πατρινοί και αποφασίσαμε να βγάλουμε, να καταστρέψουμε την πόλη μας εκλέγοντας έναν δήμαρχο κομμουνιστή. Άρα η Πάτρα, επειδή ζούμε στην Πάτρα, η Πάτρα δεν ήταν η τέλεια πόλη, δεν ήταν η πρωτεύουσα, δεν ήταν το... είχε τα προβλήματά της. Ναι. Μιλάμε για επενδύσεις που δεν έκανε ο Δήμος και του χρεώνεται το κλίμα οικονομίας και συνεπώς επενδύσεων, θεωρώ ότι είναι καθαρά θέμα της κεντρικής κυβερνητικής πολιτικής. Διαλέγουμε την στις 26 Μαΐου, διαλέγουμε δήμαρχο και όχι πρωθυπουργό. Άρα δεν είδα μια πολυεθνική να έρθει να ανοίξει στην Πάτρα ένα κατάστημα και να βγει και ο Κώστας ο Πελετήτης και να είπε «Δεν σας θέλουμε, δεν θέλουμε να δημιουργήσετε». Ο κύριος Καρβουνιάρης πάντως κάτι είπε για εγκλωβισμούς κομματικούς. Εσείς το έχετε δει αυτό. Ιδεολογικούς. Εγώ πάντως όταν μου ζητήθηκε να... Δεν προέρχεστε κιόλας από τον χώρο του. Εμένα όταν μου ζητήθηκε να κατέβω και να είμαι, να συστρατευτώ με τον Κώστα τον Πελετήτη και με τη Λαϊκή Συσπήρωση, δεν με ρώτησε από ποιο πολιτικό χώρο προέρχομαι. Άρα θεωρώ ότι αυτά τα των αγκυλώσεων είναι για να δημιουργούμε, αν θέλετε, αίσθηση σε μια δημοτική αρχή που έχει κάνει έργο, σε μια δημοτική αρχή που παρέλαβε 20 εκατομμύρια χρέος και έχει φτάσει να το αποπληρώνει από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, σε μια δημοτική αρχή που παρέλαβε 4 εκατομμύρια χρέος για το καρναβάλι και πληρώνονται όλοι οι άνθρωποι και είδαμε και ένα καρναβάλι διαφορετικό, σε μια δημοτική αρχή που το έργο της είναι να μειώσει τα δημοτικά τέλη σε 6.000 οικογένειες μέσα στην Πάτρα, γιατί τον ενδιαφέρει ο πολίτης αυτής της Πάτρας, είναι η προτεραιότητά του και έχει σταθεί κερί αναμένο σε αυτόν τον πολίτη αυτή η δημοτική αρχή. Και θεωρούμε ότι ναι, ο καινούργιος εκλογικός νόμος είναι ο νόμος που θέλει συνέργειες. Θεωρώ όμως ότι και η πόλη θέλει Πάτρα, θέλει ένα δήμαρχο των έργων, ένα δήμαρχο που να συνεχίσει, αν θέλετε, το έργο που έχει ξεκινήσει μέχρι τώρα. Γιατί να σας πω και κάτι, υπάρχουν σε αυτή τη... Να ρωτήσουμε αυτό, κυρία Σιλιώτη, για να έχουμε και μια τελευταία κουβέντα και από τον κύριο Καρβουνιάρη, παρακαλώ. Γιατί πιέζει και ο χρόνος για τις διαφημίσεις. Να σας πω ότι υπάρχουν έργα σε εξέλιξη. Δεν είναι ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει σταματήσει εδώ και δεν έχει σταματήσει να δουλεύει. Αν θέλετε να πούμε ποια έργα υπάρχουν σε εξέλιξη, διοργανώσαν ένα καρναβάλι εντάξιο των Πατρινών. Πήγε το καρναβάλι σε όλες τις γειτονιές φέτος. Σίγουρα υπάρχουν και οι άνθρωποι που λένε «Ω, θέλουμε ένα άλλο καρναβάλι». Εμείς θέλουμε μια πόλη που να νοιάζεται πρώτα για τους πολίτες της, πρώτα για τις ανάγκες αυτού του λαού και αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών. Και να σας πω και κάτι. Βρήκα γονιό στο δρόμο και μου είπε «Αλήθεια, είμαι ευτυχισμένη, πηγαίνω το παιδί μου στην παιδική χαρά που έφτιαξε ο Δήμος και χαίρομαι γιατί δεν είχαμε παιδικές χαρές, δεν είχαμε πιστοποιημένες παιδικές χαρές». Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν έχει γίνει έργο σε αυτή την πόλη από αυτή την παράταξη. Κύριε Καρβουνιάρη, μια τελευταία κουβέντα για εσάς. Ευτυχώς που δεν μένει στην περιοχή ψάχου που μένω εγώ, γιατί η παιδική χαρά μας έχει χορταριάσει και εδώ και χρόνια ζητάμε κάτι να γίνει και δεν γίνεται τίποτα. Χαριτολογώντας το λέω και συνεχίζω. Για την παιδική χαρά στη γειτονιά μου, να μου πείτε. Να μου πείτε. Θα την κάνει άλλο δήμαρχο. Λοιπόν, να πω όμως το εξής. Ότι πραγματικά εμείς αυτό που θέλουμε δεν είναι να έχουμε έναν πολίτη, ένα δημότη, ο οποίος να περιμένει την ελεημοσύνη που θα του δώσει ο Δήμος ή που θα εκπορευτούν από τα κεντρικά κονδύλια για να φτάσουν κάποια στιγμή στην Πάτρα. Εμείς θέλουμε να φέρουμε ανάπτυξη στην πόλη, θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί η πόλη. Δεν είναι δυνατόν τα Τρίκαλα, τα Γιάννενα, η Καλαμάτα να εκμεταλλεύτηκαν μέσα στην περίοδο αυτή των μνημονίων, την πολύ άσχημη περίοδο που πέρασε η χώρα μας και να κατάφεραν με νέες τεχνολογίες, με δυνατότητα ανάπτυξης, με καινούργιες θέσεις εργασίας που άνοιξαν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις και προσδοκίες στον κόσμο για μια καλύτερη ζωή και στην Πάτρα να μην συμβαίνει τίποτα. Θεωρώ ότι αυτό εμείς μπορούμε να το κάνουμε, γιατί υπάρχει και η τεχνογνωσία και η διάθεση και το όραμα. Μάλιστα. Και να μην ζητάει να δώσουμε αξιοπρεπή ζωή στους συμπολίτες μας, όχι ελεημοσύνη. Δεν θέλουμε να δώσουμε ελεημοσύνη. Μία λέξη, να αξιοπρεπή ζωή. Μία λέξη μόνο, κυρία Κυπρίου, δηλαδή ξεκινήσαμε τον κύριο Καρβουνιάρη, οφείλουμε να σας δώσουμε τον τελευταίο. Οι πόλεις που έχουν την ανάπτυξη που λέει, και θα μιλήσω για τα Τρίκαλα που έχει 8.000 ανέργους και 5.000 κατασχέσεις από 501 ευρώ στις δημότες, με μια δημοτική αρχή που δεν έχει πάει να κατασχέσει ούτε ένα ευρώ από τους πολίτες της πόλης μας
και προσπαθεί να κρίνει βάσει των αναγκών και τη δυνατότητα που έχει ο καθένας να ψηφίσει. Και είδαμε και τη Θεσσαλονίκη με τον Μπουτάρη, που όλα τα εργοστάσια φύγανε και είναι στη Βουλγαρία. Αυτές είναι οι. Σας ευχαριστούμε και τους δύο πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στον εκλογικό. Πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.